Ο Αγωγικός Σύλλογος στα κάθε Ιούνιο με μια βάση δεδομένων το 2010 πέρσι έκανε την δεύτερη καταγραφή του που υπήρξε μια πτώση της τάξης του 20%. Φέτος βλέπουμε ότι είναι αυξητική αυτή η τάση, έγινε πάλι τον Ιούνιο την ίδια χρονική περίοδο. Υπάρχει αύξηση κατά 10% εν συνόλο, δηλαδή είναι στο 30%. Έχει γίνει στους 14 κεντρικότερους δρόμους της πόλης μας και σας λέω ότι υπάρχει μια βάση δεδομένων από το 2010. Δυστυχώς, ακόμα και οι εκτιμήσεις μας δεν είναι ότι θα προσδοκούμε φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, σε μια σταθεροποίηση αυτού του γεγονότος, αλλά από ό,τι βλέπουν οι προβλέψεις μας είναι δυσίωνες. Αυτό που θα ήθελα να επισημάνω στην έρευνα. Ναι, αυτό ήθελα να επισημάνω. Ήθελα να επισημάνω ότι αυτό που χρειάζεται να σχολιάσουμε από την έρευνα, μια και δεν έχω και τα στοιχεία μαζί μου ακριβώς, βλέπουμε μια μεγάλη πτώση, μια μεγάλη αύξηση, συγγνώμη, στα κλειστά καταστήματα της κεντρικότερης οδούς της πόλης μας, της Εθνικής Αντιστάσεως. Είναι υπερδιπλάσιος ο αριθμός των καταστημάτων που ήταν κλειστά πέρσι με φέτος. Κύριος λόγος γι' αυτό είναι το υψηλό ενίκιο που υπάρχει, το υψηλό μίσθωμα που υπάρχει στην Εθνική Αντιστάσεως. Πρέπει, πέρα από όλα τα άλλα, πρέπει να καταλάβουν και οι ιδιοκτήτες ότι ενώ έχουν γίνει αισθητές μειώσεις ενοικίων, πρέπει να γίνουν περαιτέρω, ειδικά σε κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις, όπως το κέντρο. Εμείς δεν κάνουμε ρατσισμό όσο αφορά τα καταστήματα. Είμαστε υπέρ της νόμιμης επιχειρηματικότητας. Υπήρξαν στο παρελθόν καταστήματα με προϊόντα λογαπών τρίτων χωρών που ήταν παράνομα. Αυτά κινηθήκαμε, ήταν μικρά καταστήματα και αυτή τη στιγμή δεν υφίστατο. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εδώ με τα κινέζικα όπως ονομάζεται πλέον είναι νόμιμα. Υπάρχει εδώ βέβαια μία έλλειψη του νόμου όσο αφορά δεν υπάρχουν κριτήρια ούτε πληθυσμιακά ούτε χωροταξικά, γιατί υπήρχε ένας νόμος που υπήρχε ένας περιορισμός μέχρι 1500 τετραγωνικά μέτρα, ο οποίος αυτός κηρύχθηκε αντισταγματικός από το Συμβούλιο Επικρατείας και έκτοτε δεν έχει εκδοθεί κάτι καινούριο. Άρα αυτό που οφείλει η πολιτεία είναι να θεσπίσει έναν καινούριο νόμο, γιατί αυτή τη στιγμή τα καταστήματα που λειτουργούν είναι νόμιμα. Τι πρόκειται να κάνετε εάν η κατάσταση αυτή προχωρήσει με τα εμπορικά καταστήματα σε όλη την Ελλάδα αλλά και σε περιοχές που αποκτήσουν? Ναι, είναι απροχώρητο το. Κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, να κρατήσουμε ανοιχτά τα καταστήματα με το ζόρι, με την έννοια να προβλέψουμε κάτι έτσι ώστε να μπορέσουμε να φρενάρουμε, να παγιώσουμε αυτή την κατάσταση. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι το εξής. Υπήρξε μια μεγάλη μάλλον χρονικά προεκλογική περίοδο, το οποίο αυτό ήταν αρνητικό έτσι ώστε να μπορέσουμε να διατυπώσουμε διάφορα αιτήματα τα οποία θα βελτιώσουν γενικά τον εμπορικό κόσμο. Τώρα που υπάρχει μια πολιτική σταθερότητα, ήδη θα υπάρξει μια σύσκεψη και εδώ όπως γίνεται πάντα κάθε χρόνο από τις πρωτεύουσες των νομών της περιφέρειας, θα υπάρξει μια συνάντηση υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων και ήδη έχουν ξεκινήσει, πέρασαν κάποια νομοσχέδια τα οποία πήραν ΦΕΚ, κάποιες παρατηρήσεις μας και θα αρχίσουν να στέλνονται διάφορες παρεμβάσεις που μπορούν να βοηθήσουν λίγο την κατάσταση. Αλλά γενικά δεν εξαρτάται από τις προσπάθειες τις δικές μας και μόνο. Βλέπετε απογοητευμένους τους επιχειρηματίες και τους καταστηματάρχες? Δεν είναι μόνο οι επιχειρηματίες και οι καταστηματάρχες, είναι όλος ο κόσμος. Νομίζω ότι δεν υπάρχει εξαίρεση σε κανέναν. Είναι απογοητευμένοι και περισσότερο είναι απογοητευμένοι γιατί δεν βλέπουν κάτι το οποίο μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση.